τα δεσμά της ισόβιας κάθειρξης για τον πρώην φίλο της Φέης Μπλάχα, ο οποίος καταδικάστηκε ομόφωνα από το μεικτό ορκωτό εφετείο για το φόνο της. Σε αντίθεση με το πρωτόδικο δικαστήριο, όμως, αυτή τη φορά έπεσε στα μαλακά. Το ρεπορτάζ μας δίνει ο Κωνσταντίνος Γιώργιζας. Καταδικάστηκε λοιπόν ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και με ενδεχόμενο δόλο όπως πρωτόδικα, αλλά ένορκοι και δικαστές πίστηκαν ότι η κίνησή του να μεταφέρει τη Φέη στο νοσοκομείο μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της δικαιολογεί τη χορήγηση του ελαφρυντικού της ειλικρινούς μεταμέλειας. Και αυτό το ελαφρυντικό είναι που έσπασε τα ισόβια δεσμά που του είχε επιβάλει το πρωτόδικο δικαστήριο και τελικά επιστρέφει στο κελί που βρίσκεται από το 2013 για να εκτίσει ποινή 20 ετούς κάθειρξης. Ελαφρυντικό αναγνωρίστηκε και στην αδελφή της Φέης, η οποία καταδικάστηκε σε 2,5 χρόνια με τριετή αναστολή για υπόθεση εγκληματία και για ψευδορκία. Η νεαρή κοπέλα δεν εμφανίστηκε καθόλου στο δικαστήριο, ούτε για να υπερασπιστεί τον εαυτό της και έχει κόψει κάθε δεσμό με τον πατέρα των δύο κοριτσιών. Ας δούμε όμως, είναι η κατάλληλη στιγμή, Κωνσταντίνε, τι δήλωσε ο πατέρας αλλά και οι δύο δικηγόροι. Πρακτικά θα βγει λίγο πιο γρήγορα στη φυλακή από ό,τι ήταν να βγει μέχρι τώρα με τα ισόβια σας, στεναχωρεί. Κατά κάποιο τρόπο. Από αμέλεια προήλθε ο θάνατος, δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει τη ζωή της. Δεν είχε κανένα κίνητρο. Το δικαστήριο αυτό δεν το αξιολόγησε σε επίπεδο ενοχής. Δίνοντας όμως το ελαφρυντικό και σπάζοντας τα ισόβια, υπήρχε μια ορθολογική ποινική αντιμετώπιση. Το σημαντικό είναι πλέον αυτή η οικογένεια, γιατί υπάρχει ένας πατέρας και μια κόρη που μετά από αυτήν όλη την περιπέτεια πιστεύω ότι πρέπει να βρουν το βηματισμό να ξαναείναι μαζί και να αφήσουν πίσω αυτό που έγινε.